Επειδή ο καθήλων αρμόδιας, βλέπουμε το εξής παράδοξο. Οι αγρότες να διαμαρτύρονται διότι δίνουν χαμηλά την παραγωγή τους, τη σοδειά τους και τα προϊόντα στα ράφια να είναι ακριβά. Οι μεσάζοντες φταίνουν μόνο. Όχι, κοιτάξτε, είναι πολύ σύνθετο το πρόβλημα του πώς καταλήγει μία τελική τιμή σε ένα ράφι. Θα πρέπει να δούμε ότι στην ελληνική αγορά, για παράδειγμα, έχουμε μικρό κλήρο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί ο παραγωγός να πετυχαίνει οικονομίες κλίμακας. Απ' την άλλη έχουμε υψηλές δαπάνες για τη μεταφορά των προϊόντων, γιατί οι βασικές αγορές είναι κάποιες μεγάλες πόλεις αρκετά μακριά από τους χώρους της παραγωγής, και αν σκεφτείτε την νησιωτική Ελλάδα, όπου το χειμώνα ειδικά η δυσκολία μεταφοράς των προϊόντων είναι και πρακτικά πιο δύσκολη, αλλά είναι και πιο δαπανηρή, είναι παράγοντες που δημιουργούν έτσι αρνητικές επιπτώσεις στο θέμα των τιμών. Σε κάθε περίπτωση, καταλαβαίνω ότι μπορεί να ακουστεί λίγο παράδοξο, αλλά είναι πραγματικό, μπορεί να δει κανείς τα στοιχεία. Οι τιμές στην Ελλάδα σταμάτησαν να ανεβαίνουν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι γίναμε ξαφνικά μια φτηνή χώρα και είναι πιο εύκολη η ζωή. Όχι, δεν λέω αυτό. Αυτό δεν είναι όμως απαραίτητα θετικό όπως το περιγράφετε, διότι αν λάβει κανείς τις μειώσεις των μισθών, την εσωτερική υποτίμηση που είχε γίνει, τις πιέσεις των εταίρων μας, τη Τρόικα για μείωση των μισθών, για να γίνει εσωτερική υποτίμηση, για να γίνουμε ανταγωνιστική περιοχή, και αν συγκρίνουμε ότι οι τιμές παραμένουν στα ίδια ή όπως είπατε σταμάτησαν να ανεβαίνουν, δεν πρέπει να δηλώνουμε ευτυχείς. Όχι, δεν δηλώνει κανείς ευτυχείς, ίσα-ίσα. Απλά αυτό το οποίο πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι η μείωση του εργασιακού κόστους, η μείωση δηλαδή των μισθών, είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει το κόστος ενός προϊόντος και άρα την τιμή του. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται στις πρώτες ύλες, τι γίνεται στη φορολογία, τι γίνεται στη χρηματοδότηση μέσω των τραπεζών για την παραγωγή, είτε είναι στον πρωτογενή τομέα είτε είναι στο δευτερογενή. Πρέπει να δούμε το κόστος της ενέργειας. Εκεί δυστυχώς οι εξελίξεις δεν είναι θετικές. Έτσι, έχουμε αυξημένη φορολογία, αυξημένο κόστος ενέργειας, έτσι, και δυστυχώς δεν μας βοηθάει και η διεθνή συγκυρία. Είναι μία περίοδος όπου το πετρέλαιο και οι πρώτες ύλες είναι σε ανωδική τροχιά. Αυτό μας δυσκολεύει επιπλέον. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ αυτό για το οποίο μπορώ να διαβεβαιώσω είναι ότι εργαζόμαστε πραγματικά πολύ σκληρά για να αλλάξει αυτό το περιβάλλον, και ήδη στο κομμάτι του λιανικού εμπορίου, για το οποίο έχω την ευθύνη, μπορώ να σας πω ότι με τις αλλαγές που κάναμε τους προηγούμενους μήνες στην αγορανομική νομοθεσία, όπου καταργήσαμε διατάξεις που ίσχυαν από το 1946, δώσαμε τη δυνατότητα και νέοι επαγγελματίες να μπαίνουν σε διάφορες αγορές κλειστών επαγγελμάτων, και περισσότερα προϊόντα να μπορούν έμποροι να πουλάνε από τα καταστήματά τους, και γενικά έχει γίνει μία, αν θέλετε, κίνηση που βοηθάει σε καλύτερο ανταγωνισμό στο χώρο του λιανικού εμπορίου. Στο χώρο της παραγωγής έχουμε άλλου είδους ζητήματα. Παράδειγμα, σε πολλά προϊόντα δεν καλύπτουμε καν τις ποσοστώσεις, ή βλέπουμε πολλές φορές, εξαιτίας όλων των παραγόντων που συζητήσαμε νωρίτερα, να έχουμε ένα αυξημένο κόστος παραγωγής, και αυτό να διώχνει πολλές φορές ελληνικό προϊόν από την αγορά υπέρ των εισαγωμένων. Είναι κάτι το οποίο θέλει βοήθεια και από την πλευρά της παραγωγής, δηλαδή να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί, να μειώσουμε όσο μπορούμε το κόστος, να αυξήσουμε τις παραγωγές μας.